Άρε, θα ράσει την τύχη σου, ρε συμπέτρε. Τόσε γυναίκε στην Ελλάδα και μπα την πίτα από με. 5 εκατομμύρια Ελληνίδες, εγώ βρήκα Κύπρια και μάλιστα στη Γαλλία. Και λειψενιά. Όχι, όχι, τότε ήταν φυσιολογική. Αγαπητέ μου, ξέρεις ότι μπορώ να πω της μάμμας μου να μην έρχεται. Ναι. Στην υγεία μας. Επίε να κάνει ανακατοχές που το χάρμα του φού. Ω, είπε μου ότι πήγε να του σιδερώσει. Τι γυρεύει η κόρη μες στο σπίτι των ξενών να σιδερώνει. Κύριε Λέισο, δεν φταίει κανένας άλλος, ενώ ο αρφός σου που φταίει που ενδυσκοφκεί τον βήχα. Ανάκου να δεις τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα τραπέζι στο σπίτι μας, θα έρθείτε και θα φέρεις μαζί και την Αντρούλα. Ο Αναξαγόρας θα είναι εκεί. Οπότε θα γνωριστούν μεταξύ τους χωρίς εμείς να ανακατευτούμε. Πατέρε Άντρο, πατέρε Άντρο, σαμπάς το σαβουρτί είναι πιετσιόκες. Να μου σγράβα η κορώνα, μια χαρά είναι. Για μένα είναι η κοπεντούα το πρόβλημα. Ρε, αν το μάθει ο Χρυσόστομος, είναι τα που να πει, ρε. Εφάζε, εντάξει, ξέρει το, πιάζει βράδυ. Το Θεία μου, πια στο κολέγιο να ρωτήσω πόσο γενικό χρειάζομαι για να. Για να πάω φαρμακευτική. Ε, είναι τα γενικό χρειάζεσαι. 19. Τι είναι τα γενικό να ευκάλεσαι εσύ. Πε, σαβουλά, πε, πε. 11. Κομμαντρία. Θέλεις να κάτσουμε στο καινούριο μας σπίτι, να βάλουμε ταινία, να ανοίξουμε το κρασάκι μας, τσενά. Τσενά. Ε, ποιον είναι το αποθυμένο μας και εν το κάνουμε γιατί φοβόμαστε ότι να μπει η μάμα μας μέσα στο σπίτι. Ο καναπής. Κάτι μου κρύφτες εσύ. Μα εγώ. Ε, τώρα είμαι σίγουρη, άμα εσύ μου λαλείς, μα εγώ με τον το ύφος, είσαι ένοχος. Ούλα ξέρεις τα κατσιασμένα. Καταγοητευμένος. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα, κύριε Μαυρομάτι. Εγόρασα κοινούργο μεσοφόρη σήμερα. Τότε θα ήσασταν στρατιώτης τότε στην εισβολή, έτσι. Όχι καλέ, ποτέ, αφού τα παιδιά μου ήταν στο γυμνάσιο τότε. Βέβαια. Συγγνώμη, κυρία Αναξαγόρα, πόσο χρονών είσαστε? Άκουσες τι είπε ο γαμπρός που είναι Αυστραλία? Δεν μου. Έχει δυο παιδιά. Τι? Θα μας τα φάνε οι Αυστραλέζοι, Χρυσόστομο. Θα μας τα φάνε και θα μας τα κοκκαλίσουν τα καγκουρό. Και του τα ούλα γιατί δεν το φανίστουν το γέρι μου να δουλέψει. Τι έβλεπε εμένα όμως, αυτός ο συμπέθερος, επειδή έτσι είπεν της ότι είμαι στην ίδια ηλικία μαζί σας. Και ύστερα φαίνεται ότι σε κακοφάνηκε επειδή είμαι λίγο πιο μεγάλος. Λίγο. Όλες τις βλακίες που έκανα στη ζωή μου, τούτη ήταν η μεγαλύτερη. Και έκανε με έξω για τιμωρία. Μα πού έξω, μα έξω από το σπίτι. Εντάξει, μην ανησυχείτε μου, έγκαι. Πόψε μόνο, αύριο να πάω πίσω, μην ανησυχείς. Καλά είναι τα βλακιά να έκαμες, ρε παπά. Πόθε να αρκέψω και πού να σταματήσω. Μαύρη και γερινή σημερινή ημέρα. Ανακατοχές πολλές. Ο κύριος Χρυσόστομος αποφάσισε να παντρέψει την αρφή του. 60 χρονών γενέκα. Και δεν κοφτεί ο νους του ότι θα σφυρίσει η περιουσία της Αντρούλας έτσι και παντρέψει τη. Έβαλα τον και τιμωρία, έτσι μύθηκε εκτός σπιθιού, έκαμε τον μπόξιλικη, τίποτε εκείνο, σαν το Γαβριλής επιμένει. Τώρα να μου πείτε, γιατί δεν το χωρίζεις, κυρία Φρόσου. Μάντα να το χωρίσω. Τώρα και να πάει. Τώρα και να πάει να το χωρίσω και εξάλλου. Μπορεί να θέλω να τον αϊκοβουνάρει ώρα-ώρα, αλλά αγαπώ το. Που 17 χρονών που είμαι μαζί του. Τέλος πάντων. Το πρόβλημα δεν είναι ο Χρυσόστομος. Το πρόβλημα είναι η νύφη μου. Διότι εκουρτίζει το γιο μου να ακολουθήσει το όνειρο του η νύφη μου. Πάντα και 12 χρονών. Άλλες φωτιές πότσι. Δεν ήξερα τι να πρωτοσάσω σήμερα. Δεν ήξερα τι να πρωτοσάσω. Άρπαξε έναν πυροσβεστήρα πρωί-πρωί και άρκεψα να σβήνω φωτιές. Της μάνας η καρκιά πονεί, της πεθέρας ξοπέτσι. Εν την αλήθεια μου λαλώ, νιώθω και γιώνει έτσι. Θώρα το τσιν το γιούδι μου, που υποφέρει τόσον, που βασανιέται, που πεινά
και πώς θα το γλιτώσω. Το γιο μου τον ετύλιξεν με τα καμώματά της και δεν βρίσκον επαμόν με τα πόματά της. Έγκανε πόνα ξόρτωτη, νόμιζει κάποια ένι, αλλά εμιά πελώσουσου, μια πελοαπωμένη. Δεν καμνίγας έναν αντρούλα μοναξ' αγοράς, εμπολά μεγάλος. Εν ήξερο ρε φρόσο μου, έψεσαι να κοιμήθηκα όλη νύχτα. Κούρη, είδες σαν να τζίχα το προέστησιν και τηλεφώνησα σου πρωί πρωί νάρτης. Κι αν μένει βρεθεί άλλος, κι αν εν τούτος το τυχερό μου. Δεν θέλω να σκέφτεσαι έτσι, αντρούλα μου. Εσύ, δυο μέτρα γενέκα να μένει βρεις άλλο, είσαι τίποτε παρακαθιανή, παρακαλούσε αντρούλα. Μα ποιοι. Η γαμπρή. Μα πούντος. Το θέμα, αντρούλα μου, δεν είναι να πάρεις όποιον και όποιον μάνα μου. Το θέμα είναι να πάρεις τον καλύτερο. Έχεις δίκιο. Καλό και τον καλύτερο. Κύριε Λέης, ωραία αρφέ. Μα πού θα ήρθες με τις πιζάμες. Πήγα στην αποθήκη να παίξει ένα συναγερμός. Ναι, πήγα στην αποθήκη να παίξει ένα συναγερμός που προέξει μέρος να τούρρου 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 με λέει κελέ μας. Γιατί έπαιξε, να μπήκαν κλέφτες. Έτσι παίζει καλύτερο. Πρέπει να ψάσεις. Ναι, έτσι παίζει καλύτερο. Πρέπει να ψάσεις. Μα πότε έβαλες συναγερμό μες στην αποθήκη. Έχει ένα γερό να ντρουλά μου. Έχουμε τόσα μηχανήματα έτσι κάτω. Αν μας τα κλέψουν. Τέλος πάντων, αρφέ. Κάτσε ρε, πρέπει να σου μιλήσω. Ναι, ναι, εφόσον κάνουμε έναν κυπριακό καφέ να πιω αδίπια και στα παιδιά να κάνουμε έναν κυπριακό με τη Μιχαλή και το ζούμε που βγάλει. Ποια παιδιά. Έχει κάτι παιδιά, άνοιξα μια κατίνα και μες στην αποθήκη και πάει και πίνει καφέ που κοντά τους. Και η κατίνα έκαμε κυπριακό καφέ. Έφυγες, Χρυσόστο, με χάρη πίνει, αλλάξω πώς σου κάνω τον καφέ σου, άψα σου και το νερό να λουθείς. Να δούμε μικρόβια από ποια τσικά το που σου. Λαλίσα ξάρφε, όλη νύχτα δεν κοιμήθηκα ψες. Εσκέφτομαι ότι... Αλλιδίες. Αγαπητή μου, ο έρος χρόνια δεν κοιτά. Αυτό είναι και στην ψυχιατρική επιβεβαιωμένο. Ο καθένας από μας μπορεί να ερωτευτεί με φοβερό πάθος ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Η ψυχή δεν έχει καμία σχέση με το σώμα. Μα δεν είναι η ηλικία του το πρόβλημά μου. Αλλά όχι και να σκέφτεται την αντρούλα. Την Γιάν. Την αντρούλα! Αν ήταν μια γυναίκα της τάξης μας, να το καταλάβω. Κοίταξε, Εύη μου, άρεσε μου πολλά. Είναι σπάνια γυναίκα. Μα ποια η αντρούλα? Ναι. Σπάνια γυναίκα, έλεος. Αγαπητή μου, το τι μας αρέσει και τι όχι, είναι εντελώς υποκειμενικό. Ο έρωτας είναι χημεία. Ο καθένας από μας παράγει φερομόνες. Ναι, δεν είπα ότι την ερωτεύτηκα. Αλλά άρεσε μου πολλά. Και από την άλλη, έχει 12 χρόνια να... Να? Να... Πάω με γυναίκα, ας πούμε. 12 χρόνια. Καλόντα, το Φεβράριο να κλείσω 13. Γιατί δεν την παίρνεις ένα τηλέφωνο να βγείτε. Είπα της να βγούμε έξω για φαγητό. Together, you know. Αλλά είπε μου όχι. Όχι, μου λέει, διότι σκέφτεται τι θα πει ο κόσμος. Από την άλλη όμως, σκέφτηκα να τη ζητήσω, αλλά είναι κάπως γρδιόρα. Τι εννοείς να τη ζητήσεις? Να τη ζητήσω σε γάμο, να παντρευτούμε, ας πούμε. Για όνομα του Θεού, την είδες 2 ώρες και θέλεις να την παντρευτείς. Έχεις δίκιο. Να με πει λυσάριν ύστερα, ναι. Το λιγότερο. Μάλλον σχιζοφρενή θα σε πει. Εγώ λέω να την πάρεις ένα τηλέφωνο. Λαλείς? Βεβαίως και λαλώ. Θα τη ρωτήσεις, ας πούμε, πώς πέρασε ψες, κατάλαβες. Και με την κουβέντα κάτι μπορεί να βγει. Ευτυχώς που προλάβαμε και ανταλλάξαμε τηλέφωνα πριν να αποχαιρετιστούμε. Οκ. Ω, μον Διέ. Εν τούτος, μην το απαντήσεις. Παίξε τη δύσκολη. Μα θέλω να μάθω. Δεν θα νομίζεις ότι είσαι τίποτε παρακαθιανή που λύσσεσαι να βρεις άντρα. Έχεις δίκιο. Βεβαίως και έχω δίκιο. Έχουμε και μια αξιοπρέπεια μέσα στην οικογένεια.
Ρωσά, γιατί βρίσκω τώρα μου. Α, έκανα τον καφέ μου. Ναι, και τον κύστερα ρούνες, να μην κρυάνει. Δε μου είσαι κάνα μου το μπισκοτού μου με κανένα που κάνεις τα ωραία. Μπισκοτά με το κόνιο μου πρέπει να σου κάνω, αλλά είσαι χάρη είναι εμένα που να υποψιάσουν πρώτα και να με συνάξουν την ίδια ώρα. Ναι, μπού, είσαι τίποτε αναμεταξύ σας. Όχι, αντρούλα μου. Μας ξέρεις εμένα και τον αρφό σου που αστι ευκούμαστε. Ε, τον πάλε. Ποιος είναι? Ο Αναξαγόρας. Για πάντα το ανθρώπι σου. Όχι, δεν θα το απαντήσω. Έχουμε και αξιοπρέπεια μες στον την οικογένεια. Μπράβο, αντρούλα μου. Μα πάντα το λάντα τρομά αντροπίω. Μα η φρόσο είπε μου. Όχι, όχι. Έλα, μου πάνε Αναξαγόρα. Ο Χρυσόστομος είμαι. Παναγιά μου, Παναγιά, ποιος τον εγκάλεσε η χώρη τώρα. Πες μου ποιος τον εγκάλεσε. Παναγιά μου, τούτος άνθρωπος. Έχω ευχάριστα νέα. Για λέγει να δούμε. Πήρα τηλέφωνο την Αντρούλα, απάντησε μου ο συμπέθερος ο Χρυσόστομος και είπε μου να περάσω ποτζί να μου τσεράσει καφέ. Πού ποτζί? Έσω του. Να αντζαμεί η Αντρούλα. Και θα πας? Έχανω έτσι ευκαιρία. Να δεις τι θα κάνω. Θα τους αποδείξω ότι δεν έχει σημασία οι αριθμοί και οι ηλικίες κλπ. Αλλά η ψυχή, ψυχίατρέ μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάεις, μεν το συζητάς. Γιατί όχι? Μα κάνει και εσύ σαν τη μάμα μου που έμου είσαι εμπιστοσύνη. Μάνα μου, εσέναν έχω σου εμπιστοσύνη, εν τους αρσενικούς που έχω. Υποσχέθηκα, δεν μπορώ να στήσω την παρέα. Εμένα μου, μα να πάει στρίμερο χωρίς εμένα μες στην Αθήνα σου άρου, μιλάς τώρα. Γιατί όχι, εμείς τις φίλες μου μπορεί να πάω. Αγάπη μου, μην το συζητάς, δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ αν ήθελες να πάει κι εγώ, αλλά σου ήταν να σου αρέσει και... Άλλον εγώ. Εγώ είμαι άντρας. Βέβαια, οι άντρες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, ενώ οι γυναίκες πρέπει να παίρνουν έγκριση για να κάνουν το οτιδήποτε. Που έμπωζουμε, κύριε άντρος, στην Σαουδική Αραβία. Σαβία, κόψε. Δεν με το σχολείο επιάζει τη μαθητική εκδρομή στην Ελλάδα. Δεν επιάζω. Με άφηκε η μαμά μου να πάω. Γιατί? Δεν έχει γιατί. Γιατί έτσι είπε η μαμά μου. Αν τ' αντζάκουσα πως γυρεύκεις χαρτωμένη για τον αρρυψό σου, ελαώθηκα. Και γιατί παρακαλώ? Εντά γιατί. Λαλώ τώρα ο γιατρός. Δυνατόν να μην με σκεφτεί εμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όντως, η θεία δεν έχει τέτοιες σκέψεις. Ναι, πελάρα σου γιατέρνησε. Δηλαδή τι προσπαθείς να μας πεις? Ότι θέλεις και εσύ να αποκατασταθείς θεία? Γιατί εγώ να μείνω στο ράφι? Εγώ το καθήκον μου έκαπα. Ανάγιωσα σε και εσένα, ανάγιωσα και η κόρη σου. Τώρα είναι να δω και εγώ τη δική μου τη ζωή. Δεν το ξέρω ότι ψάχνεις για κάποιον. Δηλαδή, καλομήρα μου, ψάχνεις κάτι συγκεκριμένο, έχεις κάποιον υπόψη σου? Κάτι υπάρχει. Τι εννοείς θεία κάτι υπάρχει? Βγαίνεις με κάποιον? Πέτω και έτσι. Είμαστε ερωτευμένοι, απλά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Είναι τιμωθάνατος. Μα τώρα στολίζω σε εσένα, μα. Έλα. Δεν θέλω ψυμαχία στο σπίτι, σας το είπα πολλάκις. Εντάξει, αγαπητή μου. Τι εμπόδιο υπάρχει? Actually, δύο εμπόδια που υπάρχουν. Actually. Πρώτο, εμπαντρεμένος. Και δεύτερο, δεν μπορεί να κάνει τίποτε μαζί μου γιατί φοβάται τη γυναίκα. Θεία, σοβαρολογείς? Μα γιατί δεν πιστεύεις, κόρη Ευαθία? Εμέσαι σε μένα για γυναίκα να λυσάσει ένας άντρας πάνω μου? Ναι, θεία μου, δεν αντιλέγω, αλλά ξέρεις, εγώ αλλιώς ήξερα τόσα χρόνια. Έντα μπορεί να κάνουμε, τώρα ερωτευτήκαμε. Το ξέρουμε. Ποιο? Το λυσιασμένο που σε ερωτεύτηκε. Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω. Είναι μυστικό. Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στη σκαλιά στα βάθη. Good morning, good morning. Καλημέρα, κουμπάρα Αναξαγόρα. Ήρθα. Καλά έκαμες. Αντρούλα, και θέλουσε. Πώς μπορεί να πας έτσι σχεδιόν, κουμπάρα να ξεγορά. Για κατάκτηση, Χρυσόστομε, για κατάκτηση. Καλημέρα, Δεσποινής, Αντρούλα. Παίζετε τένις? Όχι. Θέλετε να σας μάθω? Δεν ξέρω πώς την ηλικία μας. Πώς την ηλικία μας, για όνομα του Θεού.
Είμαστε ακόμη νέοι, δυναμικοί, δημιουργικοί. Ναι, δεν έχω μαζί μου τα κατάλληλα ρούχα. Ναι, τούτο είναι το πρόβλημα. Φρόσα μου, για όνομα του Θεού. Πετάχτουμε στην καμάρα της Σαούλας, πρέπει να φουστού αναφορήσει. Χρυσόστομε, είναι ηλικία τώρα, είσαι αφήσω φορεί φουστούες κοντές. Κύριε Λέισον, είσαι σοβαρή κοπέλα. Εδώ στην άμπουδες ζυγές σου, Φρόσα. Χρυσόστομε. Γιατί, Φρόσα. Άσε τα πλάμπαδα, Φρόσα, μα παίξου τένις. Χρυσόστομε, να παίξει ο συναγερμός της αποθήκης όμως, πόψε. Τι σχέση είναι εσύ ο συναγερμός τώρα. Έχει, Αντρούλα, έχει. Και να βρω σας είμαι σπιζάμες πάλι. You know, πολλοί λαλούσαν ότι το στυλ μου μοιάζει με εκείνον του Παγδατή. Εγώ όμως διαφωνώ. Εγώ είμαι πλέπεις αριστερός. Και περισσότερο νομίζω το στυλ μου μοιάζει με εκείνον του Ναδάλ. Κοίταξε να δεις. Δικαιώμαι και δεύτερο σερβις, τον γόρι. Ωχ, καλώ τον κύριο Παναγιώτη, έλα, κάτσε. Τι γίνεται κύριε Παναγιώτη, τι θα κάνεις τώρα με την ταβέρνα με τα νέα μέτρα. Είχα μας μισάνοιχτους, τώρα κλείσαμε στέλια. Καταλαβαίνω, κρίμα. Αλλά τρέχουν τα νίκια. Ενάρτη κυβέρνηση απ' καιρός ή ξαναπαίξει πελό. Έχεις και εσύ τα δίκια σου, τι να πω. Για πες μου, ποιος ήταν αυτός ο λόγος που έπρεπε να με δεις άρων-άρων. Έχω κορονοϊό, γιατρέ μου. Ναι, να σου θυμίσω ότι είμαι ο ψυχολόγος σου και όχι ο προσωπικός σου γιατρός του και εσύ. Ξέρω το, γιατρέ μου, αλλά μόνο εσένα εμπιστεύουμε, γι' αυτόν ήρθα κοντά σου. Ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Το γιατρέ, προχτές είμαι στο φαρμακείο και είχε μια γυναίκα από πίσω μου. Και ο Μάσο κουκουκουκού με στα αυτιά μου συνέχεια. Κόλλησε με. Κύριε Παναγιώτη μου, όταν λέω επιβεβαιωμένο κρούσμα, εννοώ με άτομο που έχει κάνει το τεστ και έχει βγει θετικό. Όχι, αλλά νιώθω το σίγουρα, κόλλησε με. Έχει συμπτώματα. Μισό λεπτό, γιατρέ μου, να σου τα διαβάσω. Να μου τα διαβάσεις. Είμαι τόσο χαρούμενος. Αγάπη μου. Δεν το πίστευκα όταν μου είπε ο εκπαιδευτής μου ότι που τα σήμερα μπορώ επιτέλους να πετάξω μόνος μου. Είμαι πολλά περήφανη για σένα. Πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω τόσο ενθουσιασμένος. Πρώτη. Όχι, μωρό μου, τσινό που νιώθω για σένα δεν είναι ενθουσιασμός. Είναι ο απόλυτος έρωτας. Είπα κι εγώ ότι το όνειρό σου να γίνεις πιλότος είναι πιο σημαντικό που μένα. Αγάπη μου, τίποτε στη ζωή μου δεν είναι πιο σημαντικό που σένα. Πάντως, σοκάρει με το γεγονός που αγνόησες τις αντιρρήσεις της μάμας σου και πεις κρυφά να πιάσεις δίπλωμα. Ναι, η μάμα μου έχει πολλές φοβίες πάνω σε αυτό το θέμα. Και ας πω είναι αλήθεια, δεν την αδικό. Μα καλά, τι έγινε και όχι τόση μεγάλη φοβία με τα αεροπλάνα. Α, πονεμένη ιστορία. Για πες μου λοιπόν να ακούσω τα συμπτώματά σου. Μισό λεπτό, γιατρέ. Ναι, έχω ορεινική καταρροή. Για πόσες μέρες. Ξέρω, γράψια τρεις. Μάλιστα. Έντονε. Ξέρω εγώ. Ναι, γράψε έντονη. Τι άλλο σύμπτωμα έχεις. Έχω θωρακικό άλγος. Μάλιστα. Στο ανώτερο ή στο κατώτερο αναπνευστικό. Γράψε και στους κοιό. Κύριε Παναγιώτη μου, έχεις σίγουρα αυτά τα συμπτώματα. Γιατρέ μου, να με βγάλεις πελό διότι ήρθα σε ψυχίατρο. Μάλιστα. Άλλο, για πες μου άλλο. Ναι, έχω δύσπνοια. Γιατρέ μου, θωρείς, ο Άρας εμπάει κάτω. Ναι, ναι, το σημείωσα. Άλλο. Έχω ψηλή θερμοκρασία. Ψες τη νύχτα είχα πολύ πυρετό, έκρουσα από πάνω σκάτω. Είχα 41 πυρετό, σε κάποια φάση επίσης 43 και μπορεί και 45. Μάλιστα, έβαλες θερμόμετρο. Γιατρέ μου, να σε περιπέξω. Έκρουσε ολόκληρος. Έβαλα μια βρεμένη πετσέτα πάνω μου και σε 10 λεπτά στέγνωσε. Γιατρέ μου, πέφτω στα πόθηκα σου, παρακαλώ, σε παρακαλώ, γράψε μου ένα καρτί για τον κορονοϊό. Να γλιτώσω που την πελίνα, δεν αντέχω άλλη. Μια ζωή είναι καταπιέζε με η μαμά μου και τώρα καταπιέζεις με εσύ. Εγώ πότε να κάνω εκείνο που θέλω. Μα πώς σε καταπιέζω ρε αγάπη μου, μένεις άδικη τώρα. Γιατί με αφήνεις καλό να πάω με τις φοιτήτριες μου στην Αθήνα. Εμάνα μου, τέλος να σου το πω. Ξέρω ότι θα κάνεις πελάρες γιατί μεγαλώσασαι με αρχές. Αλλά όσο που σκέφτομαι ότι να είσαι στην Αθήνα μόνη σου πιάνε είμαι πελάρα, ίμπορ. Μα εγώ αγάπη μου έχω πολύ να αναγκυντούν το ταξίδι. Και της μάνας σου που έσαι αφήνει να μπεις μέσα σε αεροπλάνο, τι εννοείς πεις.
Πού είναι να πάω? Ναι, πού είναι να πάεις? Στην Πάφο. Στην Πάφο, α, σκέφτηκες τα ούλα, Θόρωσε. Εντάξει, γύπρα του. Τι? Να έρθω εγώ μαζί σου. Μα αγάπη μου, να έρθεις με 4 κοπέλες φοιτήτριες στην Αθήνα, να είσαι μόνος σου. Άρα θέλεις να έρθω. Άντρος, σταμάτα. Αγάπη μου, φυσικά και θέλω να έρθεις μαζί μας. Εμένα, αφού αν με ρωτάς, θα ήθελα να πάμε εγώ και εσύ. Οι δυο μας, μόνοι μας. Αλήθεια? Ναι. Άντε, φιάμε κάνω. Μαζί? Μαζί. Εγώ και εσύ, μόνοι μας. Όχ. Ντόχ. Γιατί τώρα πρέπει να γράψω ολόκληρο σενάριο. Με ρόλους, πλοκή και ανατροπές. Γιατί? Γιατί πρέπει να είμαι πολλά καλή όταν θα υποδηθώ τον ρόλο μου στη Φρόσου. Δυστυχώς, κύριε Παναγιώτη μου, δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Πάντως, ναι, και να με ξανά, γιατρέ. Γιατί, επειδή σου έδωσα ψεύτικο χαρτί για τον κορονοϊό? Όχι, επειδή δεν ρέμε το ΠΟΕΛ. Ορίστε. Έχει 8 χρόνια συνεχόμενα που δεν στρώμε που τα ΠΟΕΛ. Εμποτσιάμε που ξεκίνησε να ψυχολογικά μου. Τώρα βάλαμε τους 3, έγινα. Χριστός και Παναγία. Γιατρέ, ότι μάλλον θα σε ξαναδώ να σε φιλήσω. Όχι, 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 να με φιλήσεις, γιατί μπορεί να έχεις όντως κορονοϊό και να μας κολλήσεις. Πάντως, δεν είσαι μες στις ευπαθείς ομάδες. Είμαι όμως μες στις ευτραφείς ομάδες. Άντε να πας το καλό. Να πας το καλό και με την Νίκη. Εντάξει. Έλα, μωράκι μου, έλα, ομορφιά μου. Με έχουν τρελάνει όλοι με τον κορονοϊό. Τρελάθηκε ο κόσμος με τον κορονοϊό. Αλλά εγώ είμαι τρελός μαζί σου, μωρό μου. Συγγνώμη. Συγγνώμη, κυρία Κοστρίκη, λάθος τηλέφωνο. Λάθος τηλέφωνο, ναι. Ακόμα δεν κατάλαβα γιατί να αφήνει κανένα σας να μπει στο αεροπλάνο. Κοίτα, όταν ήμουν δημοτικό, η μάμα μου είπε μαζί με την Ούνα μου στην Αθήνα στο γάμο της ανιψιάς της. Κατά την επιστροφή, το αεροπλάνο ίσω να αναταράξει. Και η μάμα μου πέθανε κρίση πανικού. Τόσο πολλά που οι αεροσυνοδοί νομίζαν ότι πάθε καρδιακή προσβολή. Και έκαναν αναγκαστική προσγείωση στη Ρόδο. Και αμέ μήνα 10 μέρες περίπου, γιατί η μαμά μου φάτουν να ξαναμπεί με στο αεροπλάνο. Έτσι, πώς επέστρεψε στην Κύπρο? Με κότερο. Θυμούμαι τότε ο παπάς μου πλήρωσε 3.000 λίρες για να φέρει το κότερο τη μάμα μου στην Κύπρο. Α, μάλιστα, έτσι εξηγούνται όλα. Μετά, όταν πήγα στο γυμνάσιο, πήγα και είπα της μάμας μου ότι θέλω να γίνω πιλότος. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Μιλούμε, ξεκίνησε λιποθυμίες, κλάματα, έβαλε τα με τον παπά μου. Με τον παπά σου γιατί τα έβαλε? Γιατί εστέριζε με. Αλλά η μάμα μου δεν μπορούσε να καταλάβει ότι τούτο το πράγμα ήταν ένα δικό μου όνειρο. Ένα δικό μου θέλω. Τέλος πάντων, σημασία είναι ότι μετά από 15 χρόνια, επιτέλους το όνειρο μου γίνεται πραγματικότητα. Γιώργο, προσγειώθη. Πότε να της το πεις? Α, κοίτα, σκέφτηκα που να πιάσω το δίπλωμα, να την πάρω μαζί μου. Αν την βάλω να κάτσει δίπλα μου και πιλωτάρει ο γιος της, να της περάσει. Α, αλήθεια, έτσι νομίζεις? Ναι. Οκ. Okay. Τι? Γιατί, αγάπη μου, δεν νομίζω να σε άφηγε να σηκωστεί στον αέρα. Το πολύ πολύ να φατσίσετε κανένα γύρω μες στο πάρκινγκ του αεροδρομίου. Αλήθεια? Έλα, σταμάτα να μου κάνεις ζήλιες, βρε αγάπη μου. Αφού σου το είπα, είχα κόσμο χθες το βράδυ. Ναι, κι άλλοι άργησα να κοιμηθεί, δεν μπορούσα να σε πάρω. Τι ώρα τελειώνει σήμερα, ε? Να έρθω να μου κάνεις και εμένα το νυχάκιο μου. Έλα, μωρέ αγάπη μου, το ξέρω ότι δεν γίνεται, αλλά σε πεθύμησα, τι να κάνω. Εντάξει, 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 αντε, φιλιά, φιλιά, φιλούμπες, αγάπη μου. Αγαπητή μου. Με ποια μιλούσες? Με ποια μιλούσες? Επιτέλους, επέλανε μια αφή σου. Αφού είπα σου ρε μαμά, ήταν να έρθουν μόλις σχόλα να. Πήνε σαν στο μάνα μου γίνει το air condition. Τζούλον το καλοκαίρι έφκαλε βραστόν αέρα και τώρα έφκαλε κρυό. Ο παπάς δεν ξέρω σάσει. Εν ξέρει, εν τα καταφέρνει. Έχει ένα μήνα που μάχεται και μπορεί να το σάσει. Λαλή μου, είναι ηλεκτρολογικό το πρόβλημα, είναι στις ρυθμίσεις του και είναι εγγλέζικα και δεν τα βρίσκει. Τέλος πάντων. Πώς μου έκανε, να πω να δω. Πίνες άστο και έλα να σου βάλω να φάεις, μάνα μου. Όχι, όχι, θα έρθω στο σπίτι. Γιατί μου μαγειρέψε η δίθε η γενέκα σου και να φάεις σπίτι? Α, δεν ξέρω.
Να σου πω εγώ για μόνο να φάεις. Για ουτάκι. Θα το βγάλει από το ψυγείο, θα σου ανοίξει το ασημόχαρτο, θα σου βάλει και κουταλάκι και θα σου το σερβίρει να το φάεις. Εντάξει ρε μαμά μου, μπορεί να μην προλάβει να με ρέψει. Γιατί δεν πω καμία και να προλάβει. Μη μου πεις, μη μου πεις. Και να συγχυστώ. Πήγαινε στο air condition, έλα να σου βάλω μου σαν καβραστό να φάεις και να σου κόψω και ένα κομμάτι να πάρεις σου να φάεις πόψε. Διότι αν με σου κόψω, δεν το κλειτώνεις το γιαουρτάκι. Μου σαν καβραστό. Ναι. Βάλω μου δυο κομμάτια, μαμά. Να σου κόψω το μισό σύνη. Χάτε, πήγαινε. Σαούλα μου, ρε Σαούλα, μεν έπρεπε να μου το πεις τα ευνοημένα τώρα. Αφού, παπάκι μου, εγώ δεν μπορώ να έχω μυστικά που λέω σου. Και επίσης, θέλω και 500 ευρώ για να κλείσω το εισιτήριο και για να ψουμνήσω και τίποτε από την Ερμού. Ποια με πιάει μέσα και μου λόγισε στο, αφού ξέρεις τι. Θωρεί μες τα μάκια και καταλάει αν δυσχώνω τίποτε, ρε. Πιαβάζα μάκια. Ναι. Άντε, ρε, παπάκι μου, άντεξε. Άντεξε για χάρη μου. Σκέφτομαι ότι αν η μαμά μου μάθει ότι είμαι με τον άντρα στην Αθήνα, να με πνίξει. Ο παπάκι μου, θέλεις να μείνεις χωρίς την κόρη σου. Αν έρθω μητά σας, για να μην μείνω μόνος μου μετά της, κατάλαβες γι' αυτόν που το λάλλω. Παπά, μην με περιπέζεις. Δεν μπορεί να ρισπίσεις τώρα. Πού είναι να πάεις τρεις ημέρες δηλαδή. Να πάω τριήμερο με το κολέγιο στην Πάφο. Άντε, παπάκι μου, σε παρακαλώ να με καλύψεις, ναι. Να σε καλύψω οικονομικά ή να σε καλύψω στη μάνα σου. Κοιτάθηκε ο. Τέλος πάντων, άσε να μου να κάνω να πάω να πιω καμιά 500 ευρώ που το δεύτερο είναι το κρυφό που έχω, να σου αφαιρώ απόψε και θεωρούμε. Παπάκι, μ' αγαπώσε. Και να πάω να καταφέρω να τις γελάσω. Και να ρωτήσω συμπέτρο, αν είσαι κανέναν τρόπο, ξέρεις που ανακρίνουν τους κατάσκοπους και μολογούν, εν τέλος αντέχουν την ανάκριση, έρχει και μου πει, έρχει και μου προτύπω, δεν ξέρω, να μ' κάνω. Εντάξει τώρα, ας τα αφήσουμε αυτά, να σου πω. Τι θα έλεγες να παραγγείλουμε έτσι κινέζικα που σ' αρέσουν. Σταμάτα να προσπαθείς να αλλάξεις κουβέντα. Θα σε ρωτήσω για τελευταία φορά και περιμένω μια ξεκάθαρη απάντηση. Με ποια μίλουσες πριν λίγο στο τηλέφωνο? Αφού σου το είπα, γλυκιά μου, με μια ασθενή. Και της έστελνες φυλάκια? Από πού και ως πού? Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα της ασθενούς. Δεν μπορώ να λογοδοτήσω γι' αυτά. Να βερθούν τα μήλα, γιατί η υπομονή μου έχει αρχίσει να εξαντλείται. Εντάξει. Θα σου πω, παρόλο που είναι αντιδεοντολογικό. Αυτή η ασθενής έχει αποπειρατεί τρεις φορές να αυτοκτονήσει. Και? Γιατί πιστεύει ότι δεν την αγαπάει κανείς. Παρακάτω. Κάθε φορά που έχει αυτές τις αυτοκτονικές, με παίρνει εμένα τηλέφωνο για να την ανεβάσω. Και εσύ τη στέλνεις φυλάκια? Για να της δείξω ότι την αγαπώ. Πολύ παράξενη μέθοδος. Καινούρια μέθοδος, ολοκένουρια, ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις. Είναι του δόκτωρος Γιώζεφ Κούλα Μπίχτερεν. Του ποιου? Του δόκτωρος Γιώζεφ Κούλα Μπίχτερεν, από το γερμανικό καντόνιο Ελβετός, εβραϊκής καταγωγής. Γιώζεφ. Μαμά, θέλω να σου πω κάτι σοβαρό. Ήφρασα. Να είστε στο μάτσο, Αγγουλκά. Το μόνο θέλω να σου πω σοβαρό. Πε μου, Σαβούλα, κάτι σοβαρό. Το κολέγιο μου είναι να πάει τριμερή εκδρομή και θέλω να πάω μαζί του. Μόνο το τμήμα μου όμω, μάμα, τη αισθητική. Πού? Στο Λατσίν. Μόνο κοπελέ? Ναι. Να το σκεφτώ και να σου πω στα απόψη.
Έθα πάει που μότε. Παπά? Είπα έθα πάει σε τέλειο σενάτε. Παπά, μα κύριε Λέισον, αφού είναι μόνο κοπέλες. Μα ποιος σε ρώτησε να σε έναν και πετάχτηκες. Φρόσα, είμαι αυστηρόν άρχονε. Δεν θέλω η κόρη μου να γυρίζει μες τα ματσά. Λατσί. Ιώπα, κύριε αυστηρέ, σαβόλα θα πάει. Είπα έθα πάει. Μα είμαι ο άντρας του σπιτιού, όλα όσα είμαι. Είσαι, που τον τζορόν που αφήνει ο Γιώργος, έτσι έχουμε άλλες επιλογές. Παπάκι μου, σε παρακαλώ. Είπα, έτσι θα πάει, ωραία. Δεν τέλειωσε. Μα γιατί τον παρακαλάς, είπα θα πάεις. Έτσι θα πάει, Φρόσα. Θα πάει. Μα πού νόμως όσο ζητούμε καλέ και θέλεις μας βαουμένες έσω. Ταλιπάν, ταλιπάν. Αγαπή μου, τι έγινε, να πετάσεις μόνος σου τελικά. Έγινε κάτι πολλά παράξενο. Αγάπη μου, σε βλέπω καλά. Τι έγινε? Όλοι σε πιάζει, δεν σε μου εκπαιδευτής μου να πάω στο γραφείο του. Γιώργο, έτσι τυπικά, πρέπει να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις πριν ξεκινήσουμε το μάθημα. Θέλω όμως να είσαι απόλυτα ειλικρινής. Βεβαίως, δάσκαλε. Το τι θέλεις. Μήπως βρίσκεσαι σε κάποια ψυχολογική πίεση τον τελευταίο καιρό? Δεν θα έλεγα ψυχολογική πίεση, ίσως σε μια ένταση, εκνευρισμό. Αυτή η συναισθηματική σου κατάσταση, μήπως σου αποσπά την προσοχή? Η αλήθεια κάποιες φορές αφαιρούμε, ναι. Επισκέφτηκες κάποιο ψυχολόγο? Ναι, έχω επισκεφτεί ψυχολόγο, κυρίως όμως για να πάρω συμβουλές για ένα μέλος της οικογένειας μου. Για σένα, ζήτησε ψυχολογική στήριξη? Εμέσως για να πάρω συμβουλές για τον το άτομο της οικογένειας μου, όπως είπα. Ναι, παρακάτω, τι έγινε μετά? Κάτσαν εκπαιδευτές σε σύσκεψη με διευθυντή σχολής και είπαν μου ότι θέλουν ψυχιατρική γνωμάτευση, ότι όντως μπορώ να πετώ αεροπλάνο. Και θέλαν και μια βεβαίωση ότι έχω σώα στα σφρένας. Σοβαρά τώρα? Ναι. Αλλιώς? Αλλιώς πάει το όνειρο μου να γίνω πιλότος. Πίστευτο. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Είναι πολλά παράξενο. Αν δώκεις λεφτά του μωρού, ακανονιστή για εκδρομή. Μαμά μου, ευχαριστώ σε. Έτσι αλλιώς, Φρόσα, εσύ υπογράφεις του λουαρκασμού. Ποιος ήθελες να υπογράφει, Χρυσόστομε? Ο Ξαεξίας θα νομίζεις να υπογράμεις τότε με τα χρηματιστήρια που σε κούρτισαν ο κάθε αμπάλα του και φασταριάγια μας πας στα κουμάρκα του χρηματιστήριου. Γιατε ρε Φρόσα, γράτε ρε Φρόσα, να αρκέψει για το χρηματιστήριο. Εσύ θα σου είχε φορές συγγνώμη για την ιστορία. Και ελάλους σου τα τότε, ελάλους σου τα. Πού ξέρεις εσύ, Χρυσόστομε, που χρηματιστήριο με ροκαμαθιάρης άνθρωπος, ως τώρα κλαίω τέτοιντες χιλιάες που μας τα φάσει για την ταλάθη σου. Πού σταματήστε. Το θέμα είμαι εγώ τώρα. Όχι σου, Ζαούλα, τώρα και σου και σου. Είπαμε να θα πας, δεν φρόσα, δεν είπαμε το πράγμα. Μπελός που σ' ρώτησε, Χρυσόστομε. Έλα κάτσε. Μου πέσεις, τι έχεις πάει. Δεν πάει καλά, έλα κάτσε. Σιγά σιγά, μία. Ο σφιγμός είναι καλός, θα ζήσεις. Στα έλεγα, εγώ δεν στα έλεγα. Τένισε μία. Καλά καλά μου το λες αύριο. Διάσηση. Δεν έχω καταλάβει, πες μου τι έγινε. Παπα, παπα, έτσι. Φρουσά, εγώ είμαι παλό, να έρθω. Παλό. Να δω και σε 7 του μωρού να κανονιστεί για την εκδρομή του. Μαμά μου, ευχαριστώ σε. Να δω εγώ λεφτά, έτσι αλλιώς σου υπογραφείς τα αυτά. Και τώρα καταπιέζεις με εσύ. Μα πώς σε καταπιέζεις, ρε μάνα μου. Εγώ ποτέ να κάνω, σε νομίζω. Όχι, πες τα, πες τα. Λίβε.
σήμερα είναι η σκιά, κάνω τα σκιά και τώρα θα φάσεις τη σκιά, που είναι τώρα η σκιά. Ήρθα. Καλά είχαμε. Σαούλα! Σαμπούλα. Κατσακά. Μα δεν μπορώ να κουμπάρει. Δεν με θωρώ ποτά να με ταλαλώ. Ο γιουκλάκι να γίνω. Καλημέρα, δε σπίτι, Σαντρούλα. Παίζετε τένις. Sorry. Όχι. Βόησα γιε τσέγκια. Τσέχω τσέγκια με άλλη. Τσέγλιτος μου το γιούδι μου. Τσετάσω σου μανάλι.